Γεια σας κορίτσια, τι κάνετε? Λοιπόν, δεν θα το πω, να μην το πω, ότι θα μπει Σεπτέμβριος, έτσι? Και να μην το πω, θα μπει. Οπότε, αγαπημένα Αυγούστου, έχω μαζέψει 10 πραγματάκια, τα έχω εδώ μπροστά μου, θα σας τα πω ένα-ένα. Όπως πάντα, το ένα άσχετο με το άλλο. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε από αυτό εδώ. Είναι της Colgate, είναι το Max White One. Είναι η οδοντόκρεμα που χρησιμοποιώ εδώ και 3 μήνες. Πολλές μου έχετε κάνει σχόλια για τα δόντια μου, έτσι και αλλιώς έχουμε κάνει αυτή τη συζήτηση για τα δόντια και πόσο άσπρα είναι και. Λοιπόν, αυτή εδώ είναι η οδοντόκρεμα που χρησιμοποιώ. Δεν ξέρω αν έχει διαφορά στα δόντια μου ή όχι, πάντως εγώ την αγαπώ και δεν την αλλάζω. Που σημαίνει ότι κάτι καλό έχω βρει σε αυτήν. Ένα καλό που έχω βρει σε αυτήν, ξέρετε ποιο είναι? Θα μου πείτε, είσαι τρελή. Έχω μία μανία, ό,τι χρησιμοποιώ, το οποίο είναι καλλυντικό, δηλαδή τύπου σαμπουάν, αφρόλουτρο, ακόμα και οδοντόκρεμα, θέλω να κάνει αφρό. Η συγκεκριμένη κάνει αφρό, που σημαίνει ότι νιώθω το στόμα μου πάρα πολύ καθαρό. Είχα πάρει μία της, δεν θυμάμαι ποιας μάρκας ήτανε, νομίζω AM ήτανε, και δεν είχα μείνει καθόλου ευχαριστημένη, γιατί δεν ένιωθα να βγάζει αφρό στο στόμα μου, σαν να μην είχα οδοντόκρεμα. Πολύ συζήτηση για οδοντόκρεμα, τέλος πάντων από τα αγαπημένα μου, το βάζω στα αγαπημένα Αυγούστου. Λοιπόν, συνεχίζω με το make-up το οποίο χρησιμοποίησα περισσότερο αυτό το μήνα, είναι και αυτό που φοράω τώρα. Αν βλέπετε κάποια σημαδάκια, είναι τα σημάδια που μου έχουν μείνει από την ορόδοτη ακμή που έχω περάσει αυτό το μήνα. Ένα μείον για το μήνα του Αυγούστου. Λοιπόν, έτσι μπουρζουά είναι το 1-2-3 Perfect, έχω κάνει και review γι' αυτό. Τι να πω, το αγαπώ, πολύ καλή κάλυψη, μάτ αποτέλεσμα. Κρατάει για ένα τετράωρο μάτο πρόσωπο, θα το πω, ένα τετράωρο κρατάει μάτο πρόσωπο. Φυσικά όχι 16 ώρες που λέει εδώ. Το αγαπώ. Συνεχίζω με το concealer για το μήνα αυτό, είναι της MAC, είναι το Studio Finish, είναι το NC30 το οποίο χρησιμοποιώ το καλοκαίρι. Πάω σε διάφορες εταιρείες, Redoue, Max Factor, της Maybelline το Fit Me και πάλι καταλήγω σε αυτό. Για μένα είναι το νούμερο ένα concealer αυτή τη στιγμή στο εμπόριο, έχω δοκιμάσει αρκετά, πάντα καταλήγω σε αυτό. Δεν συγκρίνεται και καλύπτει πάρα πολύ και δεν αφήνει λεπτές γραμμές, εκτός αν βάλεις πάρα πολύ μεγάλη ποσότητα και δεν προσέξεις γενικά έτσι λίγο να το ταμπονάρεις, τότε ναι, θέλει λίγο προσοχή σαν υλικό, αλλά το αγαπώ. Συνεχίζω με τη σκιά, είναι της The Balm, τη χρησιμοποίησα πάρα πολύ αυτό μήνα, είναι η Overrated, Work is Overrated. Είναι αυτή εδώ η Perle Bess Banizé της Άμμου, λίγο πολλά. Αυτό εδώ λογικά θα εστιάσει η κάμερα. Πάρα πολύ έντονο Perle χρώμα. Μ' άρεσε πάρα πολύ και τη χρησιμοποιώ σχεδόν κάθε μέρα. Λοιπόν, αυτή εδώ. Να σας πω σε άλλη μια σκιά, αυτή εδώ. Είναι της Maybelline, είναι το νούμερο 87 Mauve Crush. Είναι αυτό εδώ το γοργονέ χρώμα, όπως θα λέγει και η Μαρία Μητσάκου. Είναι γαλάζιο, με ιριδίζον μέσα mauve αποχρώσεις. Κάνει ιριδισμούς mauve, στο φως δηλαδή είναι γαλάζιο και μετά mauve και μετά ξαναγαλάζιο. Ανάλογα σε ποιο φως θα το δεις. Πάρα πολύ έντονη πέρλα, πάρα πολύ ωραίο και πολύ σταθερό. Το έχω αγαπήσει και αυτό το μήνα. Και επειδή την είδα λίγο γαλάζια κατάσταση το μήνα Αύγουστο, θα σας δείξω και την όζα την οποία χρησιμοποίησα περισσότερο αυτό το μήνα. Είναι η 17, είναι το νούμερο 37. Την είδα από το κανάλι της Μικρής Μάγισσας, είναι μια κοπέλιτσα που κάνει γενικά έτσι βιντεάκια στο YouTube. Την είδα από αυτήν και τη δοκίμασα και μου άρεσε πάρα μα πάρα πολύ. Καλή διάρκεια 17, το νούμερο 37, ένα άκρος γαλάζιο χρώμα. Όχι τυρκουάζ, γιατί συχνά με το τουρκουάζ, είναι γαλάζιο. Λοιπόν, πάμε στο lip gloss το οποίο χρησιμοποίησα αρκετό αυτό το μήνα, είναι και αυτό που φοράω στα χείλη μου, είναι τη Singlot, είναι το νούμερο 104. Αυτοκτόνησε. Λοιπόν, η Singlot έχει πάρα πολύ καλά, πολύ καλά lip gloss. Μυρίζουνε σαν creme brulee. Να είδα ένα θα λέγει και στα χείλη. Είναι ένα πάρα πολύ έντονο καρπουζί χρώμα.
το νούμερο 104 και πολύ ενδοτικά. Θα σας δείξω και κάτι ακόμα. Είναι αυτή εδώ η εταιρεία, είναι τα Makeup Duo. Από τα καλύτερα βαμβακάκια που έχω χρησιμοποιήσει για τα μάτια, δεν ξεφτίζουν, δεν διαχωρίζουν, δεν ξεφτάνε. Η μία όπως τους είναι τραχιά, η άλλη είναι ριγέ. Μου άρεσαν πάρα πολύ. Νομίζω ότι συνέχεια θα ψωνίζω αυτήν εδώ την εταιρεία, τα The Makeup Duo. Δεν θα τα αλλάξω. Λοιπόν, και πάμε σε δύο προϊόντα τα οποία χρησιμοποίησα εξίσου και αυτό το μήνα πάρα πολύ. Είναι της Lipozan, το καλύτερο Lipozan ever. Και πιστέψτε με, είμαι ένα άτομο το οποίο χρησιμοποιώ πάρα πολύ τα Lipozan, πάρα πολύ, όταν σας λέω πάρα πολύ, πάρα πολύ χρησιμοποιώ Lipozan, χειμώνα καλοκαίρι γιατί τα χέρια μου σου κάνει απίστευτα. Έχω δοκιμάσει άπειρα Lipozan και γενικά έχω μια ευαισθησία στα χείλη. Αν κάποιο κραγιόν δεν είναι καλή ποιότητα, σίγουρα θα με πειράξει, σίγουρα θα μου τσούξει τα χείλη, θα ξεφλουδίσουν τα χείλη μου. Ο ήλιος με πειράζει εξίσου όπως με πειράζει και το κρύο, γι' αυτό μετά την ηλιοθεραπεία βάζα πάντα αυτό εδώ, είναι το της Lipozan με το χαμομήλι και καλέντουλα. Έχει αυτό εδώ το πράσινο χρωματάκι, μυρίζει τέλεια και αν το βρείτε πάρτε το, θα με θυμηθείτε γιατί έχω δοκιμάσει πολλά. Και πάμε για τελευταίο, το πρωταγωνιστή αυτού του μήνα, είναι τη Ambre Solaire, χαμηλή προστασία, δεν μας νοιάζει η προστασία, είναι το συγκεκριμένο, το Golden Protect, ό,τι προστασία θέλετε πάρτε το. Γιατί, για την πέρλα του, το αρώμα του μυρίζει καρύδα πάρα πολύ έντονα, εμένα λίγο δεν μου αρέσει τη μυρωδιά. Σε εσάς θα αρέσει σίγουρα. Το είχα δει, θα σας πω την ιστορία. Ήμουνα για μπάνιο και καθόλου δίπλα μου μια κοπέλα και λαμποκοπούσε. Χτυπούσε ο ήλιος πάνω της και λαμποκοπούσε, λες και είχε βάλει highlighter σε όλο της το σώμα. Δεν άντεξα, τη ρώτησα, λέω, να σε ρωτήσω κάτι. Λέω, τι φοράς όλο στο σώμα σου, λέω, και γυαλίζει τόσο πολύ. Και μου λέει, μου δείχνει αυτό. Λέω, αυτό είναι, λέω, αντιλιακό. Μου λέει, ναι, αυτό έχει μέσα πέρλα. Λέω, πλάκα κάνεις. Τέλος πάντων, το δοκίμασα εκείνη την ώρα πάνω μου, όντως κάτω από το φως, από δυνατό φως ή από ήλιο, θα με θυμηθείτε. Δοκιμάστε το, όχι στο σούπερ μάρκετ, γιατί και στο σούπερ μάρκετ λίγο να το δοκιμάσεις, δεν θα καταλάβεις. Πρέπει να το δοκιμάσεις κάτω από ήλιο, δοκιμάστε το κάτω από ήλιο και θα με θυμηθείτε. Εμένα ήταν το μυστικό μου όπλο για τις εξόδους μου τον Αύγουστο, το φορούσα στα πόδια, στα χέρια, ντεκολτέ και όλοι μου λέγανε, πω, τι κρέμα σώματος φοράς και μυρίζει τόσο ωραία και έχει τέτοιες λάμψεις. Φυσικά δεν έλεγα σε όλες. Γιατί να το πω, σας το λέω βέβαια. Λοιπόν, είναι αυτό εδώ, είναι της Ambre Solaire και θα μυρίζεις και καρύδα, έχεις και προστασία ανάλογα με το τι δείχνει προς τιμής και έχεις και πολύ ωραία λάμψη στο σώμα σου. Αυτά με πολύ αγάπη, τα μυστικά μου. Να είστε καλά, περιμένω τα βίντεο responses για τα αγαπημένα Αυγούστου, αφήστε τα από κάτω και ό,τι άλλο θέλετε να με ρωτήσετε. Αυτά. Χαιρετώ. Γεια σας.